πλάι όπως έκανε, ήρθε πάνω μου. Σιεροκαταλείτε. Μόνο εσύ μπορείς να σπάσεις και τα δύο μεξιά κατευθείαν. Ε, άγχος μηδέ. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Γκρίλις μπράδες, τι κάνετε, πως είστε? Σήμερα βρισκόμαστε για ακόμη μία φορά, εγώ και ο Μπάς βρισκόμαστε στην πανέμορφη Κύπρο. Καλώς ήλθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. Γεια σας και από μένα. Τα γυαλάκια γιατί κάνω ψηλό δουλειά. Βάζουμε νίτρα. Πολύ ματσαγωνία στη συμπλεκτιά. Καταλάβατε, δηλαδή λέω ότι δεν ξέρω να οδηγήσω. Α, τι εννοεί! 6. Όσο ήρθαμε για να μην λέτε ότι κάθομαι, έκανα κάτι αυτή τη φορά. Θυμάστε τότε που ο Σταύρος είχε στο κάρι εδώ πέρα στον τοίχο πάνω, ναι. Και εγώ το έφτιαξα. Δεν το έφτιαξα. Έβαλα το φανάρι γιατί το ήθελε τεχνικό έλεγχο. Το έχω τραβήξει με τον κάβρο, το έχω κάνει ταμανίσιο. Φανταστείτε από τις 6 βίδες μπορεί να μπουν οι 3. Μεγάλη επιτυχία για τον Ηλία, έτσι. 3 παξιμάδια μπορεί να μπουν πάνω. Πλάκα γαν. Που φαντάζομαι ότι νόμιζε ότι θα το βάζαμε με δεματικά. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Έχω αρχίσει γίνομαι μηχανικός. Θα τρέξω για ακόμη μια φορά μόνος μου, χωρίς τον Σταύρο. Αυτή τη φορά δυστυχώς για όλους μας, αλλά ο Μπάιλ δεν θα είναι μαζί μας. Επίσης σήμερα εγώ έχω γενέθλια, οπότε γράψτε ένα σχόλιο όλοι κάτω κάτι ότι θέλετε μια ευχή. Πάει καλά ο αγώνας. Αλλά εγώ έχω γενέθλια, πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μέρα 2. Έχουμε φτάσει στην πίστα ξανά, καθαρίσαμε λίγο τα αμάξι. Και έχει έρθει αυτή τη στιγμή και ο κύριος Πέτρος. Κάνουμε κάτι ρυθμίσματα εδώ πέρα στο αμάξι. Καλημέρα. Πείτε ένα καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε στην Άχνα Speedway και ετοιμάζουμε τον φίλο μας, τον Λί. Και τώρα θα μπούμε να κάνουμε ένα πάτημα να πάρει λογκαρίσμα τον κύριο Πέτρος. Καλημέρα. Και να το ξαναρυθμίσουμε, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, τα μπαίνουμε και τα λέμε. Κάνει μερικά περάσματα. Τα μάξι νομίζω το έχω βρει. Εντάξει, είναι σχεδόν η ίδια διαγράμμιση με την προηγούμενη. Μια στροφή αλλάζει μόνο. Τώρα εντάξει, τι να πάθει το BMW, τώρα δεν έχουμε να πούμε και πολλά. No. Ο κύριος Πέτρος τώρα βλέπει πάλι τα. Κάνει εδώ πέρα τα μαγικά. Θέλουμε να μιλήσει στην κάμερα. Ψέκα έχει ο Ηλίας σήμερα. Θα ψεκάσει πολλά άλογα. Ο Ηλίας είναι δολοφόνος. Οπότε θέλει άλογα. Εδώ κάτω θα σε βάλω για μου. Εδώ το είδες. Εγώ δεν 46-30. Να δούμε τι θα μείνει όρθιο. Τίποτα. Φτού. Σουτ. Δεν λέμε τίποτα. Εγκατεμοιάζουμε. Όσο φαίνεται θα δουλέψουμε χωρίς νίτρα, διότι δεν χρειάζεται. Και συνεχίζουμε τώρα να δούμε. Πάλι καλό καιρός έχει φτιάξει και είναι πιο δροσερά. Και ναι, απλά περνάμε καλά αυτό. Τώρα επίσης και λίγο μπαταρία. Φτιάξαμε, δεν ξέρω τι γινόταν εδώ πέρα. Αλλά σημασία έχει ότι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε να κάνουμε μερικά περάσματα και τα λέμε.
Λοιπόν, έτσι όπως κάνουμε το τελευταίο πέρανα προπόνησης για σήμερα, κάνουμε τον Πέτρου και απλά όπως έκανα ήρθε πάνω μου και μάλλον έχει ψαλίδι όλα αυτά. Θα προσπαθήσει τώρα να έρθει μια πλατφόρμα να το φορτώσει και θα δούμε μετά τώρα, μεγάλο βράδυ προβλέπετε, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Οπότε θα πάμε μάλλον σε ένα συνεργείο, το φτιάξουμε, αν το υπάρχει κάποιο ψαλίδι και θα τα πούμε. Λοιπόν, οι διαδικασίες για να φτιάξουμε το αυτοκίνητο συνεχίζονται. Έχουμε εδώ πέρα τη βοήθεια του Σάβα, όπου του Σάβα του Σπύρου μας έχει βοηθήσει αρκετά. Τίποτε, σίγουρα να τρέξουμε όλοι. Να περάσουμε καλά. Τώρα ο Πάνος Μιχάλης είναι εδώ. Βλέπετε ότι ο Ηλίας δεν κάθεται. Φτιάξουμε! Επειδή σε όλους θα τύχει αυτό, κοιτάξτε, κοπήκαν αυτά τα δύο τα κόνη. Τι κάνουμε? I don't know. Παίρνουμε δύο μπουλόνια από τη ρόδα, τα μακριά αυτά, και τα περνάμε εδώ μέσα. Περαστά. Και εδώ και εκεί είσαι έτοιμος. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Έξυπνος ο κύριος Γρίλης. Ο γιος του είναι έξυπνος. Πού είχε το τράκο? Εγώ το τράκο, αυτός δεν πάρω. Αποκλείεται. Το παιδάκι πήγαινε μια χαρά σιγά σιγά. Άμα πήγαινε σιγά σιγά, θα με κάρφωνε. Αυτό δεν πάει στο βίντεο. Εννοείται πως πάει. Και δεν λες ότι τα κάνεις αυτά για να μαζεύεις like και subscribe στο YouTube? Θα έχουμε και τίτλοι για την επόμενη φορά να μας ξανατρακάνε. Έρθει λίγο έξω από τη Λάρνακα σε ο γκαράζ του Τάκη του Ταγαμούρα. Αυτή είναι μία. Λες να κάνω λάθος ρε φιλέ? Όχι, αυτό ήταν βιδωμένο πάλι. Κάτσε ρε φιλέ, αυτή εδώ. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι αυτή εδώ. Όχι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Η μία βίδα μας κάνει, η άλλη δεν είναι ίδια. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο το βράδυ. Βρισκόμαστε μόνοι μας στην πίστα. Λοιπόν, φεύγουμε αυτή τη στιγμή γιατί εκεί είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Θα δούμε αύριο τι θα κάνουμε. Αυτή τη μέρα 2 στην Κύπρο. Πάμε σπίτι να κοιμηθούμε. Θα πούμε αύριο. Μέρα 3 στην Κύπρο. Μέρα Σάββατο, μέρα του αγώνα. Σήμερα έχουμε ξυπνήσει από πολύ νωρίς για να έρθουμε στην πίστα για να βάλουμε τις βίδες τις οποίες δεν είναι αυτές τελικά. Ηλία, ρίχτω! Δεν ξέρω άμα είσαι εσύ κουρασμένος, αλλά εγώ δεν είμαι ακόμα. Εγώ τώρα ίσα που είμαι έτοιμος να τα φάω όλα. Τέλεια. Εδώ και τόρνος. Βρήκαμε ένα τόρνο να κατεβάσουμε, να φτιάξουμε πάσο στη βίδα εκεί πέρα. Θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα έχουμε στήσει εδώ πέρα βραχιολάκια, πράγματα όλα εδώ. Όσοι δεν ήρθατε, χάσετε. Ποιο φανταζόταν ότι θα κλαίνει του Ηλία το αυτοκίνητο? Αυτό σε κάθε δεν με βλέπει. Ποιο σα σκεφτόταν ότι κάθε να κλείσω εγώ του Ηλία το αυτοκίνητο? Είχαμε ένα, τώρα έχουμε και δεύτερο. Ο κύριο Πέτρο τον ξέρετε από τα κι άλλα βίντεο. Και επίση τι προάλλε έχει σπάσει ευρωπαϊκό ρεκόρ με το ΣΕΑΤΑ. Πάσαμε όλη η ομάδα το ρεκόρ. Και τώρα έχουμε τσακίσει πολύ του Ρώσου. Και τώρα οι Ρώσοι ξεκίνησαν και κάτι σαν το κύριο που τρέχουν για να μα περάσουν. Αλλά ετοιμάζουμε μια έκκληση. Ναι, παιδιά, άμα δεν το έχετε καταλάβει, χρησιμοποιούμε τα ίδια προϊόντα με τον κύριο Πέτρο. Τα φτιάχνει ο ίδιο, χειροποίητα με τα χεράκια του. Τα παίρνουμε και στον Μπεμβέ. Κάστρα, αυτή η πανέμορφη. Βάζει πολλά χρώματα αυτή εδώ. Και όσοι μπλέκε που δεν παθαίνει τίποτα. Μπορώ να πω για εσένα ότι έχει καταστρέψει 35 συμπλέκτε. Από τότε που έχει πάρει τα μάξι, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Από ζημιά σε ζημιά πάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είμαστε έτοιμοι να παραιτηθούμε. Πρόσεξε σήμερα εδώ ένα καλό αγώνα γιατί την πάτησε.
τελειώσει το μονόματο μαγειμένα για μένα. Είχαμε μια βλάβη, έχει σπάσει η διάθεση. Εγώ μπορώ να μιλήσω. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Ντέιβιντ με τον Ηλία? Σπάνε αξόνους. Σιεροκαταλίτες. Για την επόμενη φάση, μικρό τελικό δεν χαρήκαμε, δεν κάναμε. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το μικρό τελικό. Πας και πάρουμε κάτι και βγούμε στο κάτι. Λοιπόν, τρέχουμε να ετοιμαστούμε και τα λέμε. Ευχαριστούμε όλες τις ομάδες που ήταν και βοηθήσανε και προπαντός ευχαριστούμε την ομάδα. Το Μάριο, το θυμάστε τον κύριο Πέτρο που τον έδειξα. Μας το χαλαστείς ο Ηλίας όπως πάντα, δεν είχα πει τίποτα. Τι έχετε να πείτε από την εντύπωση σας με εμένα? Μόνο εσύ μπορείς να σπάσεις και τα δύο μεξιά κατευθείαν. Αυτό το βίντεο πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Τρεις ζημιές σε 24ωρο. Τέσσερι. Δύο ημιαξόνια πιάνονται δύο. Εδώ η πρίκα μας. Περίμενα να σου φέρω και τα άλλα. Αϊντε. Όταν σας λέω ότι κάτι πάει λάθος με μένα, δεν με πιστεύετε. Τώρα αποδείχθηκε, έτσι δεν είναι? Άχος μηδέ. Είδες τι έγινε, άχος μηδέ. Του δίνω το σιδεροφάγο. Θα βγούμε βραχιολάκια, παιδιά, θα έχει χάζα και σιδεροφάγος. Το είχες, το αμάξι δεν το είχες. Φταίει ο κύριος Μιχάλης που λέει δεν παθαίνει τίποτα. Σημασία έχει ότι η ομάδα μας στάθηκε γερή μετά από τόσες δυσκολίες. Ένα ξένο μέρος, τα λέμε στην απονομή. Είναι δύο ώρα της απονομής μαζί με το φίλο μας εδώ πέρα. Πολύ ωραία μάχη με το φίλο. Ο Ηλίας ο Γρίλης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Συγχαρητήρια στον Ηλία για χίλιους τόσους λόγους. Ο νεαρός Μιχαήλ είναι εντυπωσιακός και σταθερός σε κάθε αγώνα και πολλές δυσκολίες τα αντιμετωπίσαμε, καταφέραμε και κάτι, μια τρίτη θέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την ομάδα, όλους τους χορηγούς, όσους μας στηρίξαν εδώ πέρα στην Κύπρο, όλους τους Κύπριους. Αυτά, λοιπόν, παιδιά, τα λέμε.